των ηρών την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα, ραγισμένη ψάχνεις την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, τα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, και σε φέρει και η λυρική σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα τι να πω, σήμερα εκπομπή. Τι να πω. Ας ευχηθούμε να έχουμε πολλές εκπομπές ακόμα. Αυτό θα ευχηθούμε μόνο. Δεν ευθύνεσαι εσύ γι' αυτό, να ξέρεις. Είχα μια ανησυχία, λέω τώρα τι γίνεται. Ας ευχηθούμε να έχουμε πολλές ακόμα εκπομπές. Δεν ξέρω πόσο θα μας αντέξει το σκηνή. Όχι εδώ για το ραδιόφωνο. Μην μου άγχεστε. Γενικότερα με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά μας, διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στη Μέση Ανατολή. Δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγος, μακριά από μένα η κινδυνολογία και η τρομοκρατία, αλλά να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι σε πολύ οριακό σημείο στη Μέση Ανατολή. Τις πρώτες πρωινές ώρες το Ισραήλ έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε 7 διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Έχει χτυπηθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν στα δημοσιογραφικά μας γραφεία,
η στρατιωτική βάση του Ισφαχάν, και όλο αυτό συνθέτει ένα εκρηκτικό, εκρηκτικότατο και εξαιρετικά επικίνδυνο για την ανθρωπότητα, καταρχάς για την Μέση Ανατολή, σε δεύτερο λόγο όμως και για την ανθρωπότητα στο σύνολό της, επικίνδυνο κοκτέιλ. Οπότε εμείς βέβαια εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε τη μάχη για το μικρό κόσμο που λέγεται Ελλάδα, που για μας δεν είναι καθόλου μικρό κόσμος, αλλά είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος επηρεάζει την καθημερινότητά μας, διαμορφώνει τις ζωές μας και τις διαμορφώνει σε πολύ κακό βαθμό, και θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μπορεί μια ολόκληρη Γαλλία αυτή τη στιγμή να ετοιμάζεται για αλλαγή πολιτικού καθεστώτος στη χώρα, η οποία με τις πολιτικές που ακολούθησε ισλαμοποιήθηκε σε τεράστιο βαθμό, σε τεράστιο βαθμό, και το Παρίσι μοιάζει σε πολλές γειτονιές του με την Τεχεράνη, με το Ισλαμαμπάντ. Εντάξει, και τώρα βλέπετε, εάν δεν βλέπετε γιατί δεν το δείχνουν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης που ασχολούνται με το αν η μελέτη ή ο αυτιάς ή ο εξαδάχτυλος ή ο Δήμας ή η Πατουλίδου ή ο Ζαγοράκης κατεβαίνουν και με ποιον κατεβαίνουν στις εκλογές, και ασχολούμαστε στο δημόσιο διάλογο με το αν είναι σωστό να δέχεται κριτική η μελέτη η οποία έχει κάνει πολλές δηλώσεις, δεν ξέρω αν αυτές οι δηλώσεις είναι πολιτικές δηλώσεις, ότι της αρέσει να τρώει και πώς τρώει τους φαλούς, για να το πω κομψά και να μην διαμαρτύρονται και κάποιοι οι οποίοι τους χαλάμε, ρε παιδί μου, την αισθητική, αν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν θεωρούν δηλαδή ότι η δήλωση ότι εγώ δεν κάνω πίτες αλλά κάνω κάτι άλλο που μοιάζει με πίτα, τη θεωρούν πολιτική τη δήλωση, η οποία δεν θα πρέπει να μπει στη σφαίρα της κριτικής. Όσο λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με αυτά τα φεδρά πρόσωπα που επέλεξαν κάποιοι δήθεν να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχω να σας πω ότι οι Γάλλοι δείχνουν να βγάζουν πρώτο κόμμα τη Λεπέν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Μακρόν τρέμει. Και επειδή ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν και όλα αυτά τα καλά παιδιά της παρέας του Κλάους Βάμπ στον Καναδά, εκεί ο Τριντό και άλλα παιδιά έτσι καλά του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, τα λένε μεταξύ τους. Όπως λοιπόν τρέμει ο Μακρόν τη Λεπέν, έτσι ακριβώς τρέμει, πραγματικά σας το λέω, τρέμει και ο Μητσοτάκης την άνοδο του μοναδικού πατριωτικού κόμματος, το οποίο δείχνει να ανεβαίνει, της Ελληνικής Λύσης. Και γι' αυτό λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες, πριν από λίγες ημέρες, έγινε μία σύσκεψη σε κάτι υπόγεια, παιδιά, γιατί τους αρέσουν τα υπόγεια και οι στοές, όπου συζήτησαν, λέει, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι κομμάτων, άνθρωποι οι οποίοι καθορίζουν την κοινή γνώμη, για το πώς θα καταπολεμήσουν την άνοδο της ακροδεξιάς, παύλα Ελληνική Λύση έγραφε το πρόγραμμα, εντάξει, για να μην χάσει την πρωτοκαθεδρία ο Μητσοτάκης και το δήθεν συνταγματικό τόξο. Ποιο ακριβώς είναι το συνταγματικό τόξο? Μην αρχίσω να λέω τώρα και θα τελειώσω στο τέλος της εκπομπής, γιατί σήμερα έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6 συνεντεύξεις. 6 συνεντεύξεις. Και έχω λείπει τον Ερμέ. Καλημέρα Κώστα και σε σένα. 6 συνεντεύξεις. Καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε δουλειά για να κρατήσουμε ενημερωμένους τους ανθρώπους στα θέματα τα οποία επιλέγουμε ότι είναι τα σημαντικά και ότι θα έπρεπε να έχουμε μία ενημέρωση. Αλλά δεν είναι δυνατόν εμείς να γυρίσουμε πλευρό και να αφήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι διέλυσαν την Ευρώπη, διέλυσαν τις χώρες, έπαψαν να έχουν εθνικά χαρακτηριστικά οι χώρες, έγινε η Γαλλία μία κατά το 50% αφρικανική χώρα, το ίδιο και η Μεγάλη Βρετανία, βλέπουμε τις συνέπειες στον Ευρωπαϊκό Νότο, βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία, βλέπουμε τι γίνεται στην Κύπρο, βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, και πρέπει να αφυπνιστούμε επιτέλους και να μην απέχουμε από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Κοντοζυγώνει η ώρα που μπορούμε, πραγματικά μπορούμε, να δώσουμε μία μπάτσα σε αυτό το σύστημα το οποίο έχει καταδυναστεύσει την Ελλάδα. Μπορεί αυτή η μπάτσα
να δρομολογήσει εξελίξεις σε εθνικές εκλογές. Μπορεί, μπορεί και όχι. Αν αποφασίσουμε να πετάξουμε χαρταετό, δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα. Μπορεί λοιπόν, αρκεί να μην απέχουμε, αρκεί να μην πάμε και να το ρίξουμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Γιατί να ξέρετε, το σύστημα τρέμει με αυτά τα οποία έχει κάνει, ότι θα τον εγκαταλείψουν και οι πρέτορές του. Τρέμει ο Μητσοτάκης. Και γι' αυτό έχει κάνει όλες αυτές τις διληματικές και εκβιαστικές τοποθετήσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες, να ξέρετε, θα κλιμακωθούν. Θα κλιμακωθούν. Ψάχνουμε μέσα σε αυτή την ζωφερή πραγματικά πραγματικότητα να βρούμε μια θετική είδηση. Να βρούμε μια είδηση, ρε παιδί μου, που θα μας τονώσει λίγο το ηθικό. Και δεν θα τον περίμενα ποτέ να το πω εγώ αυτό, καθότι μόνο ο παδός του φίλαθλος, τέλος πάντων, του Ολυμπιακού δεν είμαι. Ίσα ίσα είμαι από τον αιώνιο αντίπαλο, από την πλευρά του αιωνίου αντίπαλου του Ολυμπιακού. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Τούρκο μέσα στην πόλη, τότε αυτό είναι μια θετική είδηση, παιδιά. Μπράβο στα παλικάρια του Ολυμπιακού. Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, τον Έλληνα, τον τερματοφύλακα, τον Τζολάκη, ο οποίος έγινε τουρκοφάγος. Έπιασε τρία πέναλτι στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι, και απέκλεισε τους Τούρκους της Φενέρμπαχτσε μέσα στην πόλη, μέσα στη βασιλεύουσα. Τώρα όλοι οι Τούρκοι είναι τάβλα, ποποτάβλα, ποποτάβλα. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε, για την προσπάθεια, για την πορεία, σε ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Έτσι είναι ο αθλητισμός, έχει νίκες, έχει ήττες. Μπράβο λοιπόν σε όλες τις ελληνικές ομάδες για την πορεία που έκαναν. Μακάρι να καταφέρουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες πορείες και σε ευρωπαϊκά κύπελα και γενικότερα. Όπου σηκώνεται ψηλά η γαλανόλευκη, είναι θετικό. Ειδικά δε, εάν σηκώνεται ψηλά μέσα στην πόλη, στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, αυτό είναι, παιδιά, χαρά σε Ευαγγέλια. Τελεία, παύλα, και τώρα όλοι οι Τούρκοι είναι τάβλα, ποποτάβλα, ποποτάβλα. Τάβλα, λέω, για να μην παρεξηγούνται και κάποιοι μηγιάγκητοι που δεν τους αρέσει το φρασιολόγιο μας. Άμα θέλετε να μας βάλετε φίλτρα, πάρτε το 0. Γιατί εδώ δεν ακούμε, να ξέρετε, δεν απαντάμε σε φίλτρα. Στα φίλτρα εμείς εδώ δεν. Και σας το λέω ξανά, ως ένας φίλαθλος υγιής και υγιώς σκεπτόμενος φίλαθλος του Παναθηναϊκού, χρόνια τώρα, αραντάμ παπαντάμ, αν και Θεσσαλονικιός. Αν και Θεσσαλονικιός. Λοιπόν, μπράβο, ήταν μια θετική είδηση. Γιατί σε όλα τα άλλα είμαστε σε πολύ δύσκολη διαδικασία. Θέλω να σας βάλω τώρα, έχουμε πολλές σημαντικές σήμερα συνεντεύξεις, να το ξέρετε. Θα ακουστούν και καταγγελίες. Θα ακουστούν και καταγγελίες. Αλλά θέλω λίγο, επειδή θέλω να δείτε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Η Ελλάδα έχει παραδοσιακά κάποιες σύμμαχες χώρες από την ιστορία της. Και αυτούς τους συμμάχους μας τους έχουμε κάνει πέρα. Έχουμε καταστρέψει τις διπλωματικές μας σχέσεις με τη Ρωσία. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω χρόνο να πω, Κώστα μου, για το Embraer, το οποίο το χαρίσαμε, παιδιά. Είμαστε γελία χώρα. Ανακαλώ. Έχουμε γελίους κυβερνήτες σε αυτή τη χώρα. Χάρισε ο Μητσοτάκης, χωρίς να μας ρωτήσει φυσικά, το προηγούμενο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, το Embraer, έτσι, ένα Learjet, το χάρισε στην Κύπρο. Για να το έχει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μετακινείται. Το χαρίσαμε. Το Embraer το χαρίσαμε στην Κύπρο. Δεν μας ρώτησες, δεν είναι δικό σου. Δεν είναι δικό σου, είναι δικό μας. Ολονών μας το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Και το καινούργιο το Falcon που πήρες και το προηγούμενο. Το Falcon με το οποίο κάνεις ταξιδάκια, Μητσοτάκη. Εντάξει. Λοιπόν, το χάρισες στην Κύπρο. Καλά έκανες, στην Κύπρο είναι αδέλφια μας. Να σε ρωτήσω λίγο. Τα Mirage 2000 και τα Phantom, τα F4, για ποιο λόγο δεν τα χάρισες στην Κύπρο για να αποκτήσει και κάποια αεροσκάφη η Κύπρος και τα δίνεις στο Ζελένσκι? Γιατί δεν χάρισε στο Ζελένσκι του Embraer? Μήπως γιατί δεν πετούσε? Αυτή είναι η ξεφτύλα μας. Έκανε δώρο ο Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας το προηγούμενο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, το Embraer, και το έχουν τόσο καιρό οι Κύπροι καθυλωμένο και πληρώνουν μόνο τη συντήρησή τους. Γιατί δεν πετάει το Embraer? Είμαστε για stand-up comedy, να το ξέρετε. Είμαστε να μας κοροϊδεύουν και να κάνουν για μας και για τον Μητσοτάκη stand-up comedy η ηθαγενή στο Κονγκό. Δεν θα ρωτήσω που είναι το Κονγκό, μην τρομάζεις. Σε είδα λίγο, με κοίταξε με φάλτσο. Εντάξει. Πού είναι? Πού?
Προς Κίνα μεριά το Κονγκό, τι δουλειά έχει, ρε φίλε. Μίλη. Δεν μπορώ, δεν τον αντέχω. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει ναρκοθετήσει τις σχέσεις της με χώρες όπως είναι η Ρωσία, αλλά και με χώρες όπως είναι η Σερβία. Πριν από λίγες ημέρες, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία εκπρόσωπος της Σερβίας πέρασε πριονοκορδέλα, θα το ξαναπώ, την Ντόρα Μπακογιάννη. Για την πρόθεση της Ντόρας Μπακογιάννη να πει ότι πρέπει το Κόσοβο να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ουσιαστικά ναρκοθετώντας κατά αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τη σχέση μας με τη Σερβία, αλλά ανοίγοντας κερκόπορτα για τη Θράκη, για την Κύπρο και πάει λέγοντας. Για την κατεχόμενη Κύπρο που τείνουμε να το ξεχνάμε. Ακούστε λοιπόν το σκηνικό που έγινε, θα κάνω εγώ τη μετάφραση, έλα δώσε εμένα Κώστα να το βάλω εγώ. Πώς η Σέρβα εκπρόσωπος τσάκισε κυριολεκτικά την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία κοιτούσε με ένα ξυνισμένο ύφος όσο την περνούσε περιονοκορδέλα η Σερβίδα. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, κυρία Μπακογιάννη, θέλω να σας συγχαρώ για αυτό που κάνατε σήμερα, γιατί θα μείνετε στην ιστορία ως κάποιος που με τον πιο βάναυσο τρόπο παραβίασε όλους τους κανόνες και του διεθνούς δικαίου και τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε αυτή η οργάνωση. Αποφασίσατε να καταπατήσετε διεθνές δίκαιο και να παραδεχτείτε κάτι στο Συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο δεν ισχύει, προσπερνώντας όλες τις διαδικασίες. Κυρία Μπακογιάννη, δηλώσατε ξεκάθαρα ότι το Κωσοβοπέδιο έπρεπε να εκπληρώσει τρεις προϋποθέσεις και αυτό μόνο τότε θα έδινε θετική γνώμη. Η πρώτη και θεμελιώδης προϋπόθεση είναι η είδηση της κοινότητας σερβικών δήμων, που είναι μια διεθνής δέσμευση που επιβλήθηκε πριν από 11 χρόνια από τη Συμφωνία των Βρυξελών. Η ίδρυση της κοινότητας της σερβικής πλειοψηφίας είναι η βασική προϋπόθεση για το διάλογο Βελιγραδίου και Πρίστινας. Θυμηθείτε, εάν το επιτρέψετε το λεγόμενο Κωσοβοπέδιο να προχωρήσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης χωρίς προηγούμενη εγκατάσταση της κοινότητας των Δήμων Σερβικής Πλειοψηφίας, η κοινότητα Δήμων Σερβικής Πλειοψηφίας δεν θα υπάρξει ποτέ. Εσείς, κυρία Μπακογιάννη, είπατε και γράψατε και σας παραθέτω τα λεγόμενά σας, η ίδρυση θεωρείται η κοινότητα Δήμων Σερβικής Πλειοψηφίας να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων. Θα σας επαναλάβω αυτό που σας είπαν στην Πολιτική Επιτροπή, γιατί έχω θάρρος και σας το λέω. Έχετε αποδείξει ότι σας λείπει η ακεραιότητα. Προκαλείτε και είστε υποκριτικοί. Το καταστατικό του Συμβουλίου Ευρώπης βεβαιώνει ότι μόνο ένα ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο υπάρχει ένα κράτος δικαίου και σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, μπορούν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Γιατί τότε δεν μιλάτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Σέρβων? Από τότε που το καθεστώς του Κουρτίρ είναι στην εξουσία, στο Κωσοβοπέδιο και τα μετόχια, οι διώξεις είναι εθνοτικές εκαθαρίσεις της σερβικής κοινότητας και συνεχίζονται. Γίνεται μια μαζική έξοδος. Σχεδόν το 14% των Σέρβων έχουν εγκαταλείψει το Κωσοβοπέδιο και τα μετόχια. Οι Σέρβοι υφίστανται εθνοτικές επιθέσεις σε καθημερινή βάση και δεν σας νοιάζει. Οι αρχές της Πρίστινας συλλαμβάνουν, εκφοβίζουν, πυροβολούν και ληστεύουν Σέρβους στο Κωσοβοπέδιο και στα μετόχια. Εδώ και 10 μήνες τα σερβικά εμπορεύματα δεν επιτρέπονται να εισέλθουν στο Κωσοβοπέδιο και στα μετόχια. Πίνακες με τοπονύμια και σε κυριλική γραφή κατεβάστηκαν. Η χρήση του δείπνου απαγορεύτηκε, απειλώντας τα προστοζήν του εναπομείνοντος σερβικού πληθυσμού. Κανείς δεν έχει λογοδοτήσει για την απόπειρα δολοφονία δύο Σέρβων αγοριών τα περασμένα Χριστούγεννα. Και αποφασίσατε να ανταμείψετε αυτή τη συμπεριφορά, τη μονομερή δράση της Πρίστινας, με απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας, με είσοδο στο ΝΑΤΟ και τελικά με ένταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό που κάνετε είναι άνευ προηγουμένου.
το οποίο θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Έχετε εξασφαλίσει την εδαφική ακαιρεότητα και κυριαρχία, δεν σημαίνει τίποτα για εσένα και ακριβώς ένα από τα κράτη σας είναι το επόμενο. Λέει για την Κύπρο, παιδιά. Της μιλάει η Σερβίδα, η Σέρβα εκπρόσωπος, μιλάει στην Μπακογιάννη και της λέει ότι καταστρέφει στην Κύπρο. Και η άλλη κάθεται από κάτω και την κοιτάει ξυνισμένη. Και θα ακολουθήσει η Κύπρος από το τελεσμένο το οποίο θα δημιουργήσετε για τη σερβική υπόθεση. Το καθεστώς της επαρχίας της Νότιας Σερβίας του Κωσυφοπαίδου και τα μετόχια που ρυθμίζονται σαφώς από τον ΟΗΕ, από το σύμφωνο του 1222 και το Κωσυφοπαίδιο και τα μετόχια θα είναι πάντα μέρος της Σερβίας. Μπορεί να είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά σε αντίθεση με εσάς, έχουμε ακαιρεότητα και ποτέ δεν πρόκειται να παραδοθούμε και να υποκύψουμε. Η Σερβία θα εξετάσει αν θέλει να είναι μέλος μιας οργάνωσης που παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο. Ζήτω η Σερβία, λέει η κυρία αυτή, εκπρόσωπος της Σερβίας, αλλά παρόλα αυτά η Μπακογιάννη, άμα δείτε τα μούτρα της από κάτω, είναι ξυνισμένα. Η Μπακογιάννη και η Νέα Δημοκρατία κατ' επέκταση με αυτή την πρόθεση να επιτρέψει, με την ψήφο να επιτρέψει το Κωσυφοπαίδιο να γίνει μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανοίγει την Κερκόπορτα, ξαναλέω, και για τις διεκδικήσεις στην Τουρκία, στη Θράκη, κυρίαρχα όμως ανοίγει την όρεξη των Τούρκων για την Κύπρο μας, για την κατεχόμενη Κύπρο μας, και αντί να μιλήσουν οι νεοδημοκράτες κάνουν γαργάρα γιατί το είπε η Μπακογιάννη. Μιλάμε για εθνοπροδότες. Είναι αυτοί οι οποίοι μας λένε για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και δεν τρέπονται. Είναι αυτοί οι οποίοι επικαλούνται πατρίδα όταν η Μπακογιάννη ανοίγει το κουτί της Πανδώρας και την κράζουν οι Σέρβοι. Όταν ο Μητσοτάκης αποστρατικοποιεί τα νησιά μας, όταν αντί να στείλει τα αεροπλάνα μας στην Κύπρο, τα στέλνει στο Ζελένσκι μέσω τρίτων χωρών. Τι να λέμε τώρα. Τι να περιμένουμε από αυτούς. Τι να περιμένουμε από αυτούς. Μιλάνε αυτοί για οικογένεια, έχοντας υποψηφίους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις για το πώς τους αρέσει και πόσο συχνά τρώνε ποικιλοτρόπους φαλούς. Το μόνο που δεν μας διευκρίνησαν αν αυτή η φαλή είναι από κρέας ή είναι από καουτσούκ. Άιντε τώρα. Πρωί-πρωί. Άιντε τώρα. Ντροπή. Λίγο ντροπή. Ντροπή και έσχος. Θα πάω διάλειμμα. Σε λίγο θα σας πω κάποιες καινούργιες πληροφορίες που έχω για τα Τέμπη. Για το έγκλημα της κοιλάδας του Ντεμπών. Και θα ακούσουμε σε λίγο. Για πρώτη φορά μιλάει η αδελφή ενός εκ των δολοφονηθέντων. Ο Γιάννης ο Βουτσινάς δυστυχώς ήταν ένας εκ των 57 τουλάχιστον που δολοφονήθηκαν από τα αδιανόητα εγκληματικά λάθη που έγιναν εκείνο το βράδυ, αλλά και που δολοφονήθηκαν κάθε μέρα που περνάει έκτοτε από την προσπάθεια συγκάλυψης με ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες. Πολιτικές ευθύνες που προσπάθησαν δικαστική λειτουργή να αποκρύψουν. Και πλέον, μετά από τη δική μας πίεση, ακόμα και αυτοί που έστελναν τους συγγενείς για παρηγοριά στην εκκλησία και αναφέρομαι στην Αδηλήνη, κουνιούνται. Κουνιούνται. Καθότι εχθές η Αδηλήνη, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες της εισαγγελέως πρωτοδικών Έψιλον Κάπα, η οποία απέρριψε τις καταγγελίες για ευθύνες υπουργών για τη δολοφονία των Ντεμπών. Πήγε να βγάλει λάδι τον Τριαντόπουλο. Αυτή δηλαδή που πήγε να βγάλει λάδι τον Τριαντόπουλο και φώναζαν εδώ πέρα από τις πρώτες μέρες και εμείς αλλά και οι συγγενείς κυρίαρχα. Θυμάμαι τον Παύλο τον Ασλανίδη. Θυμάμαι τον Χρήστο τον Κωνσταντινίδη. Θυμάμαι τη Μαρία την Καριστιανού. Θυμάμαι την Ευδοκία την Τζαγκλή. Θυμάμαι τόσους και τόσους εδώ πέρα που ανοίξαμε τα μικρόφωνά μας και έλεγαν ότι δεν μας δίνουν σημασία, ότι πάνε να βγάλουν λάδι τους υπουργούς και εμείς ήμασταν στο πλευρό τους και θα συνεχίσουμε να είμαστε.
Έρχεται τώρα λοιπόν κατόπιν πιέσεων, πόσο ντροπή είναι να έχει βάλει στο σιρτάρι τις πιθανές πειθαρχικές ευθύνες και τις ευθύνες των υπουργών η κυρία εισαγγελέας Πρωτοδικών. Πόσο. Κατόπιν εορτής λοιπόν σήμερα, 13 μήνες μετά, 14 μήνες μετά, έρχεται η Αδηλίνη να ζητήσει να γίνει έλεγχος και να διερευνηθούν πιθανές πειθαρχικές ευθύνες της εισαγγελέως Πρωτοδικών. Μάλιστα. Νίκη. Νίκη. Νίκη, θα το πω, νίκη. Νίκη. Αλλά έγινε νίκη γιατί έπεσε. Δεν μπορούσαμε. Μόνο γυμνή δεν βγήκαμε στο Σύνταγμα. Μόνο γυμνή δεν βγήκαμε στο Σύνταγμα. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο με την κυρία Κατερίνα Βουτσινά, την αδελφή του Γιάννη του Βουτσινά. Του δολοφονηθέντα στα Τέμπη. Ένας από τους δολοφονηθέντες. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM με 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του έχω μαζί μου τον Κώστα τον Ερμέ. Και πάρα πολλά μηνύματα έχω στην κονσόλα του ήχου από... για τα θέματα τα οποία σχολιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ξαναλέω ότι σήμερα και φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες το ένα μας το μάτι πρέπει να το έχουμε στη Μέση Ανατολή, διότι τα πράγματα εκεί είναι εξαιρετικά σημαντικά. Παρά το γεγονός ότι, εντάξει τώρα, ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, στον πόλεμο το πρώτο πράγμα που σκοτώνεται είναι η αλήθεια. Και πάντοτε στον πόλεμο υπάρχει ένας άλλος πόλεμος της προπαγάνδας. Το Ισραήλ λέει ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη υποβαθμίζει την επίθεση, λέει ότι δεν έπεσε τίποτα στο έδαφος, ότι δεν έχει χτυπηθεί η βάση στο Ισφαχάν. Όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. Το διατάφτα όμως παραμένει να είναι ότι υπάρχει ένα εκρηκτικότατο κοκτέιλ. Υπάρχει εμπλοκή πολλών χωρών. Έχουμε ήδη το μέτωπο της Ρωσίας, υπάρχει το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, το κοσυφοπαίδιο όπως αντιλαμβάνεστε βράζει και αυτό, εντάξει, οπότε όλα αυτά τα πράγματα συνθέτουν ένα τρομερά επικίνδυνο κοκτέιλ, για να μην βάλω στην εξίσωση και την ιστορία με την Ταϊβάν, με την Κίνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέσα σε όλα αυτά, εμείς είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, ασχολούμαστε με υποψηφίους του lifestyle, με φεδρές καταστάσεις, ασχολούμαστε και με τα εγκεφαλικά μας κύτταρα με διάφορα πράγματα, αντί να εστιάσουμε στα σημαντικά. Και έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, η καθημερινότητα, δεν είναι μόνο η βενζίνη η οποία είναι σε δυσθεώρητα ύψη, δεν είναι μόνο η κατάθλιψη η οποία χτυπά την πόρτα πολλών συνανθρώπων μας, και πώς να μην τη χτυπά με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, για τα πάντα, για πολλά πράγματα. Η βία, η εγκληματικότητα, η ανασφάλεια, όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία γιγαντώνονται. Και ξέρετε κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Είναι έως ένα βαθμό στο χέρι μας να τα αλλάξουμε. Προσπαθούμε για να τα αλλάξουμε. Οι άνθρωποι των Ντεμπών προσπαθούν έναν και πλέον χρόνο τώρα να δώσουν σε αυτούς οι οποίοι κυβερνούν να καταλάβουν ότι δεν θα ανεχθούν την παραμικρή σκιά. Προσπαθούν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν βρει χρόνο να πενθήσουν. Δεν έχουν βρει χρόνο να πενθήσουν τους ανθρώπους τους. Δεν τους έχουν αφήσει. Τη μια ασχολούνται με τον με τους εισαγγελείς. Την άλλη ασχολούνται με τους πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι τη μία λένε έτσι, την άλλη λένε αλλιώς. Προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους, οι δημοσιογράφοι τους φημώνουν, ασχολούνται μόνο με τις δακρύβρεχτες προσωπικές ιστορίες για να κάνουν νούμερα οι δημοσιογράφοι, ασχολούνται με τον ανθρώπινο πόνο και όχι με τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει και προσπαθούν να τα συγκαλύψουν. Επανειλημμένα το κάνουν αυτό από την αρχή. Θέλω να πιστεύω ότι εγώ σε αυτό το κομμάτι, παρά το γεγονός ότι έχω φιλοξενήσει αρκετούς από τους ανθρώπους οι οποίοι τόσο άδικα βρέθηκαν αντιμέτωποι και άλλα, καταστράφηκαν οι ζωές τους, καταστράφηκαν οι οικογένειές τους. Και αυτοί είναι που ανεβαίνουν τον Γολγοθά και κανένας πολιτικός. Ειδικά αυτούς που τους χειροκροτούν όρθιοι μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτοί ανεβαίνουν τον Γολγοθά μόνοι τους. Εμείς απλά είμαστε εκεί δίπλα, αλλά τις ζωές μας θα τις συνεχίσουμε μετά. Γιατί θα πάμε σπίτι μας και θα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, τη μητέρα μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τα αδέλφια μας. Αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν.
Και γι' αυτό έχω πει χιλιάδες φορές και θα το λέω ότι πρέπει να τους ακούμε με σεβασμό οι δημοσιογράφοι, για μένα και το συνάφη μου το λέω, και όχι απλά να επενδύουμε στο να ακούσουμε μια δακρύβερκτη ιστορία η οποία υπάρχει, είναι εκεί, το ξέρουμε, αλλά δεν τη σεβόμαστε όταν προμοτάρουμε μόνο αυτήν και όχι το κατηγορό τους. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει αγώνα μεγάλο και θα συνεχίσουν να το δίνουν. Ο καθένας για το δικό του άνθρωπο. Γιατί δεν είναι ο καθένας τους ο εκπρόσωπος όλων. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι αυτό. Και το έχουν διευκρινίσει πολλές φορές. Η έρευνα στη μάντρα παντρεμένου έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες για να μην δημιουργήσω πρόβλημα στην εξέλιξη της διαδικασίας. Αλλά και μόνο που έχουμε. Έγινε συμπληρωματική, λένε. Άκου τώρα. Συμπληρωματική έρευνα από το χημείο του κράτους, συμπληρωματική δειγματοληψία. Αντί να γίνει η ακύρωση, όπως σας είχα πει, αντί να πούνε ότι είναι άκυρη η πρώτη γιατί δεν έγινε σωστά, γιατί πάρθηκαν λίγα δείγματα, σε αντίθεση με αυτά τα οποία έβγαιναν και έλεγαν κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι, οι οποίοι εκπροσωπούν και κάποιες οικογένειες, ας το κοιτάξουν αυτό οι οικογένειες, γιατί μάλλον περιπλέκονται τα πράγματα, υπάρχουν πολλά μπρος πίσω και εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μία ευθεία και να την κρατήσουμε. Έγινε καινούριος λοιπόν δειγματοληπτικός, δειγματοληψία καινούρια. Έχουν υπάρξει και ευρήματα. Δεν θα πάω στο αν έχουν υπάρξει ευρήματα από ανθρώπους. Δεν θα πάω ακόμα εκεί. Αλλά έχουν υπάρξει ευρήματα τα οποία είναι τουλάχιστον ύποπτα και δεν συνάδουν με το φορτίο των τρένων. Να υπάρξουν τέτοιου είδους ευρήματα. Δεν θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Λοιπόν, δίνω την καλημέρα μου και την ευχαριστώ θερμά. Και για την υπομονή να μ' ακούει να μονολογώ για αυτά τα θέματα. Στην αδερφή του Γιάννη του Βουτσινά, του δολοφονηθέντος Γιάννη Βουτσινά, ένας εκ των πολλών δολοφονηθέντων των Τεμπών, είναι η κυρία Κατερίνα Βουτσινά, η οποία και αυτή αγωνίζεται για την αλήθεια. Για τη δικαίωση όσο αυτό μπορεί να μαλακώσει τον πόνο που έχουν οι άνθρωποι στην ψυχή τους. Κυρία Βουτσινά, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM. Καλημέρα Σταθάμα, καλημέρα και σε όσους ακούνε. Τώρα από πού να το πιάσουμε. Να σας πω καταρχάς, επειδή εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια μου, με την κυρία Βουτσινά μιλάμε αρκετό καιρό στα τηλέφωνα, προσπαθώντας έτσι να βρεθεί μια λογική, τη λογική αναζητούμε και την αλήθεια. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει η οπτική γωνία του καθενός πάντοτε να ταυτίζεται. Μπορεί να έρχομαστε από διαφορετικές πλευρές. Σημασία έχει να ψάχνουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι, εγώ μπορώ να σας το πω και σας το μεταφέρω με κάθε ειλικρίνεια, η Κατερίνα, η Βουτσινά, η κυρία Κατερίνα Βουτσινά, δεν θα το αφήσει κάτω. Θα το φτάσει μέχρι τέρμα. Σε ακούω, Κατερίνα μου, δεν ξέρω τι θέλεις να πεις. Εγώ είμαι ανοιχτός. Καταρχάς, μιλάμε ανοιχτό εφόσον γνωριζόμαστε, όπως έχεις αναφέρει. Εντάξει. Πες μου, Στέφανε, πρέπει να το πιάσουμε από κάπου και να. Θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις, Κατερίνα, πώς, καταρχάς, ποιους εσύ θεωρείς ότι πρέπει, είναι η βασική υπεύθυνη της δολοφονίας των 57 τουλάχιστον ανθρώπων. Το φωνικό των Τεμπών έχει το οικονομικό κομμάτι του εγκλήματος, το οποίο είναι ένα διαχρονικό έγκλημα της επαναλαμβανόμενης τριπλέτας των τριών γνωστών κομμάτων, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Το κομμάτι της συγκάλυψης του εγκλήματος αφορά αποκλειστικά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Φυσικά, εννοείται. Δεν το συζητάω αυτό. Υπάρχουν όχι μόνο ισχυρές ενδείξεις, υπάρχουν και αποδείξεις. Τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Τι να πούμε τώρα για το θέμα του ξεμπαζώματος, του μπαζώματος που έχει γίνει και εμάς αυτές τις μέρες. Το επιτελικό αφήγημα ότι έπρεπε να διαμορφωθεί, χρησιμοποιήθηκε και αυτή η λέξη για να μπορούν να πατούν, συγγνώμη, να πατήσουν οι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια. Ότι υπάρχουν φωτογραφίες ότι τα πέδιλα των γερανών πατούσαν στο χώμα, ότι υπάρχει
πληθώρα φωτογραφιών, βίντεο, λήψη από ντρόν κτλ. Ότι υπάρχει το μετέπειτα της διαμόρφωσης του χώρου, δηλαδή την ασφαλτόστρωση, την πίσα, δεν ξέρω τι ρίξαν εκεί πέρα, και ότι στο σημείο λείπουν τα βαγόνια. Μπορώ να συνεχίσω να μιλάω μέχρι αύριο για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι πλέον γνωστό, έχουν βγει και οι φωτογραφίες και τα βίντεο, έχουμε βγει, τα έχουμε αμφισβητήσει. Δεν ξέρω γιατί επιμένουν σε αυτή την γκεμπελίστικη μέθοδο του να θέλουν να βαφτίσουν το φεγγάρι ήλιο, ας πούμε, Φερρυππίν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι, συμφωνώ μαζί σου, ότι υπάρχουν οι διαχρονικές ευθύνες για την κατάντια του ελληνικού σιδηροδρόμου, έτσι, που βαραίνουν τα κόμματα εξουσίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Επίσης, συμφωνώ μαζί σου ότι το θέμα της συγκάλυψης βαραίνει τη Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημά μου, και δεν ξέρω αν έχεις κάποια απάντηση, αν μπορείς κάπου να απαντήσεις κάπως σε αυτό το ερώτημα, είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία ήθελε να συγκαλύψει αυτή τη δολοφονία κατά αυτόν τον τρόπο. Τι πήγε να συγκαλύψει και γιατί πήγε. Για την παράνομη μεταφορά χημικών ουσιών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Όπως πολύ σωστά είπες, όλοι κινούμαστε προς μία κατεύθυνση, ο καθένας με τη δική του οπτική. Αλλά είναι αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι 57 συν, δεν θέλω να αναφερθώ οικογένειες, έχουμε ένα κοινό στόχο. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω σε αυτό που είχε ακουστεί, ότι η διαμόρφωση του χώρου, το ξεμπάζωμα, ότι τραβήξανε περίπου 1000 κυβικά χώματος και ότι ρίξανε μετά τα απαραίτητα υλικά, την πίστα, ξέρω εγώ, και όλα τα υλικά που απαιτούνται. Η βιασύνη αυτή δεν οφειλόταν στο θέμα της επερχόμενης, των εκλογών, τέλος πάντων, που είχαμε τότε. Θα γινόντουσαν σαν ένα μήνα. Απλά έπρεπε να συγκαλύψουν το γεγονός του ξυλόλιου και των άλλων χημικών ουσιών που βρέθηκαν στην πορεία. Είπες κάτι, αυτό, το οποίο, λοιπόν, είπες κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είπες κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το είπες εκ παραδρομής ή αν ήταν αυτό το οποίο ήθελες να πεις. Είπες για 1000 κυβικά χώμα, ξέραμε για 300. Περίπου 1000 κυβικά τώρα. Άρα είναι πολύ περισσότερα τα χώματα τα οποία φύγαν από το σημείο. Μάλιστα. Εννοείται, γιατί αυτή τη στιγμή έχει γίνει διαμοιρασμό σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι το κουλούρι και το δεύτερο μπορεί αυτό που ανακαλύφθηκε στη μάδρα του παντρεμένου. Λοιπόν, δεν μιλάμε τώρα για 300 κυβικά, αυτό που έχει ακουστεί, 20-25 φορτηγά, ας πούμε. Για τα οποία να πω ότι από κάποιες εικόνες, οι οποίες έχουν φτάσει και στα χέρια μου, είναι σε μια ημιβαλτώδη κατάσταση τα χώματα εκεί στη Μάντρα Παντρεμένου. Και όπως σας είπα πριν, έχουμε και κάποια ευρήματα τα οποία δεν συνάδουν με τα φορτία της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο, δεν είναι δικό σας, δεν είναι δικό σου, Κατερίνα μου. Το σημείο αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις. Ουσιαστικά, συγγνώμη, όπως γνωρίζουμε, υπήρξε η κακοκαιρία Ντάνιελ τότε, η οποία είχε πλημμυρίσει το σημείο. Υπάρχουν φωτογραφίες δηλαδή που το δείχνουν. Αλλά θα επικεντρωθούμε στο σημαντικότερο, ότι αυτά τα χώματα κρυβόντουσαν για σχεδόν 14 μήνες και αποκαλύφθηκαν τα χώματα και η περιοχή από μία σπόντα, από μία καραμπόλα. Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω σε αυτό. Είναι μία ακόμα απόδειξη, της συγκάλυψης. Μία ακόμα απόδειξη της συγκάλυψης, η οποία βαραίνει τη Νέα Δημοκρατία. Πώς ακούς ότι η Αδηλίνη κατόπιν εορτής εχθές και κατόπιν πολλών πιέσεων ζητάει να διερευνηθούν, πώς αισθάνεσαι δηλαδή όταν ζητάει να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες της εισαγγελέως πρωτοδικών? Κοίτα, Στέφανε, αυτό το είδα αργά χθες το βράδυ και αυτό που έχει γίνει είναι ότι ο Ασυλανίδης, ο πατέρας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης είχαν κάνει κάποιες μηνύσεις στην Ράπτη και στον Τριαντόπουλο. Όταν λοιπόν, όσοι δεν γνωρίζουν, τέλος πάντων, όταν γίνονται μηνύσεις σε πολιτικά πρόσωπα,
κατατίθεται αυτή η δικογραφία τέλος πάντων στον εισαγγελέα. Όταν ανοίξει λοιπόν και δει ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, κλείνει τη δικογραφία και αμελετή παραδίδεται στη Βουλή. Ωραία. Η κυρία Κεχαγιά αποφάσισε να το αρχιοθετήσει στο τάρι της. Από δημοσιεύματα βέβαια και εγώ κινούμε. Έμαθα λοιπόν την κίνηση της κυρίας Αβελίνη. Μετά από μήνες, λέει, πληροφορήθηκε. Ναι. Το κρίνω απαράδεκτο. Τι πάει να πει μετά από μήνες? Ποια είναι η δουλειά της κυρίας Αβελίνη? Ως η ανώτατη δικαστική αρχή τέλος πάντων αυτής της χώρας. Να ενημερώνεται μετά από μήνες? Ή θα πρέπει να πούμε ευχαριστώ που μετά από μήνες έτυχε και ενημερώθηκε? Ωραία, ενημερώθηκε. Τι επιπτώσεις θα έχει η κυρία Κεχαγιά? Γιατί αυτό μας δείχνει εν πορεία ότι στα δικαστήρια, τα ποινικά τέλος πάντων, θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές. Ναι. Πραγματικά μοναδικές στιγμές. Δεν ξέρω τι θα λένε, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Και δεν ξέρω πόση υπομονή πρέπει να έχετε κι εσείς για να τους ακούσετε να λένε αυτά τα οποία θα λένε. Πώς δηλαδή θα προσπαθήσουν να δικαιολογηθούν? Δεν έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα. Πώς αισθάνθηκες όταν είδες? Δεν θα σταματήσουμε. Ναι. Πώς αισθάνθηκες, Κατερίνα, όταν άκουσες τον ήχο της ντροπής, εγώ έτσι τον έχω χαρακτηρίσει, του χειροκροτήματος των βουλευτών, να χειροκροτούν και τον Καραμαλή αλλά και τον Μητσοτάκη, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των υπευθύνων για τη συγκάλυψη, όπως είπες? Εντάξει, εκείνη την ημέρα το παρακολούθησα. Ντράπηκα για εκείνους, γιατί αυτό που είδα, αυτό το είχα αντιληφθεί βέβαια από την πρώτη μέρα του φωνικού, είναι ότι αυτή η κάστα των ανθρώπων έχουν πλήρη απουσία ενσυναίσθησης για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Όταν πριν το χειροκρότημα των επικών διαστάσεων, να το πούμε έτσι, άκουγα τον Γεωργιάδη, λες και άκουγα, δεν ξέρω τι, από κάποιες εποχές του 40, κάπου στη Γερμανία. Λοιπόν, και μετά αυτό το δειλό, το ανθρωπάριο, ο Καραμαλής είπε ό,τι είπε, και σηκώθηκαν και χειροκροτούσαν. Η ερώτησή μου είναι τι χειροκροτούσαν. Για όποιον, ας πούμε, θέλει έτσι να το σκεφτεί περαιτέρω. Τι χειροκροτούσαν? Το πόσο καλή δουλειά κάνει για τη συγκάλυψη. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους κρίνω επικίνδυνους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει η προπαγάνδα που κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρει τα ψέματα που βγαίνουν. Αμφισβητούν τις φωτογραφίες. Αμφισβητούν τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε αποδείξεις. Το έχουν αμφισβητήσει. Εμένα με αφήνει διάφορη. Για τη μνήμη του αδερφού μου, εγώ δεν θα σταματήσω. Το θέμα θα πάει και εκτός Ελλάδας. Αναφέρομαι σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά μη τηρήση ευρωπαϊκών οδηγιών, θα πάω για την Ελλάδα, κατά της Ελλάδας. Γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπορεί να δικάσει σε ποινικό επίπεδο. Για την Ελλάδα, κατά της Ελλάδας. Αλλά πέραν αυτού, πες μου. Για την Ελλάδα, κατά της Ελλάδας. Είναι... Βεβαίως. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί ο αγώνας σας για αλήθεια αφορά όλη την Ελλάδα. Μα να σου πω κάτι, εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω αν το έχεις δει, την επόμενη μάλλον μέρα είχε βγει ο Καραμαλής σε μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Ωραία. Και είχε πει, έκανε μια επανάληψη και είπε ότι εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο συγγενείς. Είναι η δεύτερη φορά που το είχε αναφέρει. Εκείνη που το τραβάνε τελείως. Δηλαδή μετά την ομιλία του, λες, στην συνέντευξή του. Ξεκυλώσει. Στη συνέντευξή του με τον Sky, στον Sky, την επόμενη μέρα. Στη συνέντευξή του στον Sky, είπε ότι έχει μιλήσει με συγγενείς. Ναι. Λοιπόν, την πρώτη φορά που το είχε αναφέρει ήταν στην εξεταστική. Εννοώντας δε και ότι αυτοί οι άνθρωποι θρυνούν βουβά. Ουσιαστικά ήθελε να πει ότι όσοι βγαίνουμε στο προσκήνιο, αν θες, είτε σε μια εκπομπή σαν τη δική σου, είτε γράφουμε κάτι, είτε τέλος πάντων δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε και να πούμε τα πράγματα όσο έχουμε. Λοιπόν, το ανέφερε τότε, το ανέφερε και στην εκπομπή εκείνη.
Το καταπληκτικό της υπόθεσης είναι ότι μόλις είπε ότι εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο συγγενείς και έχουμε μιλήσει και είμαι δεκτικός να κάτσω σε πολιτισμένο επίπεδο να ανταλλάξω απόψεις, να εκφέρω απόψεις και τα σχετικά και κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού που λέει ο λαός. Λοιπόν, μόλις τελειώνει η ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν «Θα ήσασταν διατεθειμένος να συναντηθείτε με τους συγγενείς» και η απάντησή του είναι ότι το έχω σκεφτεί, αλλά άμα ήμουν στη θέση τους, δεν θα ήθελα να συναντηθώ με κάποιον εμπλεκόμενο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα πως μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό είπε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουν ικανότητα μεγάλη σε αυτό. Κατερίνα, επειδή... Και πατάνε απάνω στους συγγενείς. Απατάνε απάνω. Πρώτα απ' όλα προσβάλλει όλη η κατάσταση. Όλη η μετέπειτα κατάσταση. Δεν έχω ξαναδεί και σε παρελθοντικά φωνικά που έχουν συμβεί, δεν έχω ξαναδεί τέτοια συστηματική επίθεση εναντίον δολοφονημένων ανθρώπων και των συγγενών. Μίλησες για το αμολατομείο του παντρεμένου. Το έχει αντιληφθεί ο κόσμος ότι είναι η τρίτη φορά που αναμένουμε μήπως βρεθεί κάποιο κομμάτι από τους ανθρώπους μας. Πραγματικά είναι η τρίτη φορά. Είναι η τρίτη φορά. Είναι μία στα Τέμπη, μία στο Κουλούρι και μία τώρα στον Παντρεμένο. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Κατερίνα, επειδή δεν έχω χρόνο και θα πρέπει να σε αποδεσμεύσω, μία κουβέντα μόνο, μία ερώτηση. Δεν ξέρω τώρα τι άνθρωπος ήταν ο αδελφός σου, ο Γιάννης ο Μουτσινάς, εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους μας, αλλά τι πιστεύεις, θα θέλει να το φτάσετε μέχρι τέρμα? Τι θα ήθελε ο Γιάννης ο Μουτσινάς, αν, τώρα δεν θέλω να την κάνω ακριβώς την ερώτηση έτσι, αλλά αν ο Γιάννης ήταν στους επιζώντες, αν είχε έρθει λίγο διαφορετικά το πράγμα και ήταν στους επιζώντες, θα ήταν από αυτούς οι οποίοι θα κυνηγούσαν, ο χαρακτήρας του δηλαδή, θα ήταν αυτός ο οποίος θα ήταν στη θέση της Κατερίνας Μουτσινά τώρα? Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται και αυτό θα πράξω. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς πολλές φανφάρες αν θες, δεν θα σταματήσω. Και η επιδίωξή μου πριν κλείσουμε και σε ευχαριστώ για το χρόνο που μου διέθεσες, είναι πέραν των άλλων διώξεων, είναι ζήτημα ζωής για μένα να μπει πολιτική γραβάτα μέσα στα κάγκελα. Πίσω από τα κάγκελα μάλλον, συγγνώμη. Αυτό. Ζήτημα ζωής να μπει πολιτική γραβάτα πίσω από τα κάγκελα. Δηλαδή να μπει πολιτικός στη φυλακή. Κατερίνα Βουτσινά, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση που κάναμε σήμερα. Είμαι στη διάθεσή σου και εγώ και το ραδιόφωνο μας με ανοιχτά μικρόφωνα. Οποτεδήποτε θελήσετε να πείτε κάτι. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, το εκτιμώ. Focus 103,6. Με εμπεριστατωμένο λόγο, με ξεκάθαρα επιχειρήματα, πολιτική γραβάτα πίσω από τα κάγκελα. Αυτός είναι ο τίτλος της συνέντευξης που μόλις ακούσατε της αδελφής του δολοφονηθέντα Γιάννη Βουτσινά, της Κατερίνας Βουτσινά. Πάμε δελτίο ειδήσεων, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση και επιστρέφω με Κωνσταντίνο Φαρσαλινό και με μια καταγγελία από μια μανούλα, η οποία το παιδάκι της δυστυχώς έχει λευκαιμία, παίρνει ένα φάρμακο για τη χημειοθεραπεία του, ένα συγκεκριμένο σιρόπι, το οποίο είναι και πανάκριβο, και τις διαμήνυσαν ότι αποθέματα υπάρχουν μέχρι το Μάιο, από εκεί και πέρα κάντε την προσευχή σας. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Αν δεν την αλλάξουμε θα πεθάνουμε, να ξέρετε. Πάμε.